Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, είμαι ο Σοκράτης, έρχομαι από τη Workable. Αρκετούς από εσάς γνωρίζω. Ευχαριστώ τα παιδιά που με κάλεσαν για την ομιλία, αν και τους έφαγα τον μπέργκερ. Λοιπόν, τι θα πούμε σήμερα. Θα δείξουμε ένα λίγο διαφορετικό τρόπο που αποφασίσαμε να συνδυάσουμε κάποια από τα τελευταία μας APIs. Όχι κυρίως με τη λογική ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος και όλοι οι άλλοι είναι λάθος, αλλά με τη λογική του ότι πώς μπορούμε να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά από αυτά που είναι hot topics στο Stack Overflow και κυρίως πώς να χρησιμοποιούμε το σωστό εργαλείο για κάθε δουλειά. Οπότε ο τίτλος της παρουσίασης είναι πώς φτιάχνουμε ένα RESTless API ή να το πω διαφορετικά, πώς φτιάχνουμε APIs RESTLESSLY, δηλαδή συνεχόμενα, όλοι μας κάθε μέρα φτιάχνουμε πολλά APIs, αλλά κάνουμε λίγο τα πράγματα λίγο πιο sexy. Λοιπόν, εγώ 8 χρόνια πριν τέλειωσα τη σχολή και άρχισα να φτιάχνω το πρώτο μου API με τέτοιο ζήλο περίπου, χωρίς το κουστούμι. Οπότε, τι ήξερα από τη σχολή, είχαμε μάθει για XML, για WSDL, για SOAP, SOAP-RPC, για Java Servlets, αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που είχαμε μάθει, actually, οπότε πρέπει να το βάλω στην αρχή. Και λέω και εγώ, θα πάω στο ίντερνετ και θα αρχίσουμε να παίζουμε με τέτοια πράγματα. Ευτυχώς, εκείνη την εποχή, το 11, το 12, το Rails ήταν στα πάνω ότι ήταν το top framework, όλοι παίζανε με Rails. Και λέω ευτυχώς γιατί το Rails προμοτάρει πάρα πολύ και με εξαιρετικό τρόπο και νομίζω προσωπικά, αυτό είναι προσωπική μου άποψη, ότι αυτό είναι και η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που έχει αφήσει το Rails, ότι προμοτάρει πάρα πολύ καλά δύο πράγματα. Το ένα είναι το RESTful API και το άλλο θα το δούμε παρακάτω. Τι είναι το RESTful API, φαντάζομαι, εντάξει, όλοι έχετε γράψει ή έχετε χρησιμοποιήσει ένα RESTful API. Το REST είναι μια αρχιτεκτονική, ένα design pattern, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει representational state transfer. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει ότι προσπαθώ να φέρω τη μοντελοποίηση του server σε ένα URL σχήμα το οποίο να βγάζει νόημα και παράλληλα να προσπαθήσω να το χρησιμοποιήσω αυτό πάνω από το HTTP, το οποίο είναι stateless, και να μπορέσω να διαφοροποιήσω το πώς παίρνω την πληροφορία, δηλαδή το reading μου, από το πώς κάνω τα mutations. Πώς το κάνει αυτό? Κάνει leverage HTTP methods. Get για το retrieval, put, patch, post, delete για όλα τα mutations. Συνήθως τα RESTful APIs είναι σε JSON. Βέβαια, μπορεί να έχεις και άλλες, και άλλο τύπου payloads, αλλά τα περισσότερα που συναντάμε και έξω είναι σε JSON. Φαντάζομαι τα περισσότερα πράγματα είναι γνωστά από αυτό. Να δούμε τώρα ένα παράδειγμα. Ένα RESTful API για ένα resource στο server που είναι η ταινία, μια συλλογή από ταινίες. Σε μια RESTful αρχιτεκτονική, αυτό θα ήταν κάπως έτσι. Movies, για να δω όλες τις ταινίες. Movie ID, για να δω μια συγκεκριμένη ταινία. Εδώ είναι το representational κομμάτι, ότι η αλήθεια για μια ταινία είναι όλη στο URL. Δηλαδή, βλέπω από όλες τις ταινίες, θέλω μια ταινία που έχει ένα συγκεκριμένο ID, την ταινία 2, 3, 4. Post, για να φτιάξω μια ταινία. Put για updates και delete για να σβήσω μια ταινία. Θα έπρεπε να έχει και ένα ID εδώ. Είναι η αλήθεια, έχει ένα typo. Αυτό τι έπαθε. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Και παράλληλα υπάρχει και το patch. Αν θέλω να κάνω ένα update σε ένα field παρά να περάσω όλο το payload για το resource, πολλοί χρησιμοποιούν και το patch εν αντιθέση του put. Λοιπόν. Γιατί είναι καλό όμως το REST, γιατί να το χρησιμοποιούμε αυτό? Καταρχήν είναι εύκολο να το χρησιμοποιεί κανείς, έτσι. Φαντάζομαι, συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Είναι ένας απλός τρόπος, σου λύνει το πρόβλημα, ότι ωραία, πώς θα στήσω το API μου, τι σχήμα να βάλω, τι payloads να βάλω, τι request response να ζητήσω. Παίζει πάνω από το HTTP, πάνω στο οποίο είναι στημένο το web. Είναι intuitive, γιατί φαντάζομαι κάποιος εδώ, για ένα άλλο resource αυτού του service, θα μπορούσε να φανταστεί ότι αν έχω ένα resource actors, φαντάζομαι ότι θα ακολουθούσε μια αντίστοιχη δομή. Οπότε υπάρχει ένα αρκετά καλό intuition. Είναι bookmarkable, τα URLs είναι πάρα πολύ ωραία, μπορεί να αποθηκεύσει στο server, είναι εύκολα στα logs. Είναι discoverable, μπορώ να βρω και καινούρια resources όπως είπαμε πριν, αλλά και καινούρια methods τα οποία δεν υποστηρίζουν, γιατί αυτό που σας έδειξα πριν δεν είναι τίποτα άλλο από ένα παλιό CRUD που λέγαμε, δηλαδή create, read, update και delete στις παλιές σχεσιακές βάσεις. Οπότε για όλα αυτά είναι ένα πολύ καλό architecture. Ωραία, πέρασαν τα χρόνια λοιπόν, συνεχίζει η ιστορία. Ένα χρόνο πριν πάμε να φτιάξουμε το γνωστό API.
Τότε πάλι είχαμε τον ίδιο ζήλο, πάλι δεν φορούσαμε το κουστούμι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είχαμε αρχίσει λίγο να παρατηρούμε ότι το REST είναι πολύ καλό, αλλά για το συγκεκριμένο τύπο API που θέλαμε, αρχίσαμε να βλέπουμε κάποια, δεν θα τα πω μειονεκτήματα, χρησιμοποίησα τη λέξη intricacies και όχι cons or disadvantages, γιατί δεν είναι μειονεκτήματα, είναι απλά χαρακτηριστικά τα οποία σε βάζουν λίγο να σκεφτείς κάποια πράγματα. Το πρώτο πράγμα που έχει είναι ότι τα URLs είναι δυναμικά. Γιατί είναι δυναμικά? Γιατί έχουν IDs. Το δεύτερο είναι ότι χρησιμοποιεί τα HTTP verbs. Get, post, put, delete, patch, όπως είδαμε πριν. Και σε κάνει να αναρωτιέσαι. Τα χρειάζομαι, αν θέλω να κάνω ένα πολύ συγκεκριμένο ή ένα πολύ απλό API. Το τρίτο είναι ότι συνήθως στο REST θες να κάνεις ένα call για resource. Για κάθε resource, μάλλον. Τι σημαίνει αυτό? Θέλω να φέρω κάποιες ταινίες και θέλω να φέρω και τους ηθοποιούς. Θα φτιάξω ένα endpoint για τις ταινίες, ένα endpoint για τους ηθοποιούς, αλλά μετά μπλέκεις πολύ συχνά σε περιπτώσεις, μα θέλω ένα UI που να έχει και τα δύο και υπάρχει το κλασικό debate να κάνω 2-3 calls, ένα για κάθε resource, να τα συνθέσω στο client, να τα φέρω όλα piggyback το ένα μέσα στο άλλο και το piggybacking είναι ο εχθρός του REST. Γιατί πρακτικά μετά αρχίζεις και δημιουργείς resources τα οποία δεν υπάρχουν αυτούσια στο server. Βέβαια, η τεχνολογία σιγά σιγά προχώρησε, PWA, Service Workers, και είναι πολύ καλύτερο το να κάνεις πολλά μικρά request από ένα μεγάλο, όσο περνάει ο καιρός, και να είναι καθαρά τα endpoints σου. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι τροφή για σκέψη, το τι θα κάνεις ανάλογα με το use case που έχεις. Και το τέταρτο πράγμα που προσωπικά εμένα δεν μου αρέσει πολύ, είναι ότι τα URLs δίνονται λίγο lengthy όταν έχεις associations. Τι είναι τα associations από παραδοσιακές βάσεις? Movies belong to users, user has many movies. Ένα κλασικό one-to-many relationship. Το REST και το Rails είναι αρκετά opinionated πάνω σε αυτό, ιδίως το Rails, και σου λέει ότι αυτό μπορείς να το κάνεις κάπως έτσι. Να το βάλεις δηλαδή ότι ο user 1 του ανήκει η τρίτη ταινία. Οπότε αυτό το action είναι ένα vote action, ένα write action, ένα mutation όπως λέγαμε πριν, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι, κοιτάξτε να δείτε, ωραία, καταλαβαίνω από το URL κατευθείαν τι συμβαίνει στη βάση. Τι γίνεται όμως όταν μέσα στην ταινία υπάρχει και ένα ακόμα nested resource, ένα τρίτο ή ένα τέταρτο resource, σε μια πολύ complicated δομή? Τι pattern ακολουθούμε στα URLs? Αρχίζουμε και κάνουμε και άλλο nesting. Το σπάμε, κρατάμε ένα top level of nesting, δηλαδή maximum 2 or 3 resources. Ερωτήματα, γι' αυτό λέω, δεν είναι αρνητικά, αλλά είναι ερωτήματα που προκύπτουν καθώς κάνεις ένα API design. Παράλληλα, σε μια εταιρεία όπου η ομάδα μεγαλώνει, το engineering μεγαλώνει, αρχίζουν και δημιουργούνται αυτόνομες ομάδες, παίζουν με microservices και άλλα διάφορα buzzwords, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι σιγά σιγά οι ομάδες μέσα στην εταιρεία θα πρέπει να αρχίσουν να δουλεύουν σαν αυτόνομες οντότητες και να υπάρχει ένα mentality ότι δεν θα δούλευαν, ότι δεν είναι στην ίδια εταιρεία. Δηλαδή, όταν κάποιος δίνει ένα API, μια ομάδα Α σε μια ομάδα Β, το ιδανικό θα ήταν αυτές οι δύο ομάδες να μην γνωρίζουν η μία την ύπαρξη της άλλης φυσικά. Γιατί μετά προκύπτουν ερωτήματα, ωραία, σου δίνω το API, δεν σου γράφω documentation, δεν το χειρίζομαι σαν open source project, τι επιστρέφει, να το δοκιμάσω, να γράψω στο Slack, να στείλω ένα email, να μιλήσουμε ad hoc. Οπότε αυτό δημιουργεί αρκετό friction μεταξύ των ομάδων και δεν είναι optimal, ειδικά όταν οι ομάδες μεγαλώνουν. Οπότε σιγά σιγά αρχίζει η ανάγκη του, καθώς παραδίδεις ένα API, να αρχίσει να παραδίδεις και ένα client για αυτό το API. Ή ένα SDK, πείτε το όπως θέλετε, όπως ταιριάζει στο business σας. Αυτοί λοιπόν οι clients στα RESTful Logic, υπάρχουν αρκετά libraries εκεί έξω που μπορούν να φτιάξεις RESTful clients, αλλά θέλουν αρκετό configuration γιατί πρέπει πρακτικά να περάσεις τα μοντέλα και το σχήμα σε αυτούς τους clients. Δηλαδή, υπάρχει ένας client εκεί έξω, ο οποίος θα σου φτιάξει αυτό τα URL paths, θα σου φτιάξει τα paths, αλλά πρέπει να του πεις ότι εγώ έχω movies και users και actors. Οπότε δουλεύει καλά, αλλά πάλι μας έβαλε σε σκέψη. Μήπως αυτό το πράγμα είναι λίγο mundane, γράφουμε τα ίδια πράγματα πολλές και πολλές φορές. Μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Και ειδικά σε εμάς, είναι εδώ και τα παιδιά από την ομάδα που δουλεύουμε τώρα μαζί, στην Workable, ειδικά σε εμάς που εμείς έχουμε μια ομάδα που μιλάει με όλες τις υπόλοιπες ομάδες, οπότε πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά τέτοια πράγματα. Οπότε καθίσαμε λοιπόν, το σκεφτήκαμε, τι μπορούμε να κάνουμε, να το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Παράλληλα, εκείνη την περίοδο συζητούσαμε πολύ με τον Δημήτρη, τον Μιχαλάκο εδώ, πώς για αντίστοιχα προβλήματα, για API designs και για τέτοια πράγματα. Οπότε
Σκαλίσαμε λίγο το ίντερνετ και βρήκαμε διάφορα alternatives. Ένα από αυτά είναι το JSON-RPC. Το JSON-RPC τι είναι? Είναι remote, το παλιό RPC pattern, το οποίο δεν ξέρω και εγώ πόσο χρόνο είναι, τουλάχιστον 20-25 θα φανταστώ. Απλά χρησιμοποιώντας JSON payloads. Οπότε, το πρώτο slide που είχα την τζαντούλα από το σχολείο, τελικά χρησιμεύσε, γιατί εκεί κάναμε SOAP RPC, τώρα με XML, οπότε τώρα εδώ ήταν JSON RPC. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνοντας το JSON RPC υπάρχουν πολλά specs εκεί έξω, αλλά δεν υπάρχουν τόσο πολύ καλοί ambassadors ακόμα, τουλάχιστον δεν είχαμε βρει εκείνη την εποχή πριν ένα χρόνο, όπως είναι αντίστοιχα για REST, ας πούμε, χρησιμοποιείς ένα Sinatra, ένα Rails, τέτοιου είδους frameworks, τα οποία έχουν ήδη και ένα implementation, το οποίο μπορείς να το αντιγράψεις ή να το χρησιμοποιήσεις και να πάρεις ιδέες. Οπότε, διαβάζοντας το spec, είδαμε λίγο ότι υπήρχε πολύ, ας το πούμε έτσι, έδαφος για πειραματισμό. Παράλληλα, βλέπαμε ότι, okay, μήπως μπορούμε το URL να το απλοποιήσουμε. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε ένα URL σχήμα λίγο πιο σταθερό, να μην χρησιμοποιήσουμε τα verbs και να μεταφέρουμε, επειδή το RPC είναι ένα remote procedure call που έχει μέσα την ημέρα του μηνύματος. Τι θα μπορούσε να είναι το μήνυμα για μας? Θα μπορούσε να είναι ένα body σε ένα request. Οπότε, μήπως μπορούμε να μεταφέρουμε όλη την πληροφορία για το request που κάνουμε μέσα στο body, να διώξουμε τα verbs, να διώξουμε τα paths, τα δυναμικά και να το βάλουμε όλο μέσα. Οπότε, ουσιαστικά το breakthrough στην όλη ιδέα ήταν το γεγονός ότι όλα τα arguments μπορεί να είναι μηνύματα. Και όλα τα μηνύματα μπορεί να είναι το HTTP body μας. Οπότε αυτόματα, αυτό μας οδήγησε σε ένα τέτοιο σχήμα. Ουσιαστικά, έστω ότι έχουμε μία μέθοδο, την say hello. Ουσιαστικά, αν θέλω να πούμε, να καλέσουμε αυτή τη μέθοδο, επειδή θα χρησιμοποιήσουμε body, αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσουμε post, αν θέλουμε να περάσουμε τα arguments, θα τα περάσουμε στο body με τη μορφή του JSON. JSON RPC κάνουμε, το RPC μας είναι ένα say hello, οπότε ένα τέτοιο σχήμα θα έπαιζε. Τώρα πρέπει να πάμε να σχεδιάσουμε τα υπόλοιπα. Πώς θα κάναμε ένα αντίστοιχο CRUD, ας το πούμε έτσι, όπως είδαμε κατά τη στοιχεία στο REST. Μετά από κουβέντα με τον Δημήτρη, λέει ο Δημήτρης να βάλουμε τελεία. Και να το κάνουμε έτσι λίγο πιο function invocation friendly, ας το πούμε έτσι. Οπότε, φάνηκε πολύ ωραία αυτή η ιδέα. Για ένα αντίστοιχο create, post movies create, στο payload όλη η πληροφορία του μηνύματος και έτσι μπορεί να φτιάξει κάποιος μια ταινία. Και στην απάντηση φυσικά παίρνει την ταινία με το ID. Θα το δούμε και σε παράδειγμα μετά. Αντίστοιχα το index action, που είναι η αντίστοιχη λίστα, ένα ωραίο όνομα είναι το .list. Εδώ εντάξει δεν φέρνει τίποτα γιατί δεν έχω φτιάξει καμία ταινία. Ένα show θα μπορούσε να είναι το .info. Εν αντιθέσει λοιπόν με το REST που είδαμε πριν, στο οποίο το ID θα έμπαινε κάπου εδώ, εδώ το ID μπαίνει και αυτό μέσα στο body. Οπότε προσπαθούμε. Οπότε εδώ προσπαθούμε να τα ρίξουμε όλα μέσα στο body. Αυτή είναι η λογική. Αντίστοιχα το ίδιο στο update και το ίδιο στο delete. Οπότε σιγά-σιγά, οπότε σε ένα πιο λίγο πιο σύνθετο παράδειγμα, όπου υπάρχει ένα action όπως είναι το like, το οποίο ξεφεύγει λίγο από το CRUD, θα έπρεπε να πούμε ότι ο user 1 του αρέσει η ταινία 42, αν είχαμε ένα τέτοιο functionality, ένα τέτοιο requirement, θα κάναμε λοιπόν αυτό το endpoint κατά τον αντίστοιχο τρόπο. Παράλληλα όμως, το Rails είναι πάρα πολύ καλό και για ένα δεύτερο πράγμα, για αυτό που λέγεται convention over configuration. Ξέρει κανείς ποιος είναι αυτός? Ευτυχώς, γιατί είμαστε σε JavaScript meter. Αν ήμασταν σε Ruby, θα ήταν ντροπή να μην ξέρει. Λοιπόν, αυτός είναι ο DHH. Είναι αυτός που έχει φτιάξει το Ruby on Rails. Είναι CEO, δεν ξέρω αν είναι CEO, αλλά είναι founder του Basecamp, αν το χρησιμοποιείτε. Και παράλληλα είναι και, τρέχει και σε αγώνες με αυτοκίνητα, sports cars στην Αμερική. Λοιπόν, αυτός λοιπόν εδώ ο κύριος υποστηρίζει αυτό που λέγεται convention over configuration. Δηλαδή, αυτό που λέει πρακτικά είναι ότι αντί να configurarεις πράγματα, προσπάθησε να δημιουργήσεις meaningful conventions πάνω σε αυτά, τα οποία απλά θα ακολουθήσει ο κόσμος χωρίς να χρειάζεται να σκεφτεί για το πώς θα κάνει τι, για το πού πρέπει να μπει κάτι.
Ακολουθώντας λοιπόν αυτό το παράδειγμα, είδαμε ότι το URL μας, αυτό το καινούριο σχήμα λοιπόν που σκεφτήκαμε, θα μπορούσε πάρα πολύ ωραία σε μια, εφόσον το υλοποιούμε και σε Node, και εδώ είναι ένα JavaScript conference, θα μπορούσε σε Node λοιπόν, σε ένα Node server, να έχει αυτή τη μορφή. Folder για τα resources και όλα τα actions, ένα για κάθε αρχείο, ένα αρχείο για κάθε action, με το όνομα το οποίο, με το όνομα του action, το οποίο αντιστοιχεί στο όνομα του URL. Και φυσικά εδώ μπορούμε να βάλουμε δίπλα τα test μας, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Και φαντάζεστε ότι όλα αυτά, εφόσον έχουμε ένα action per file, φαντάζεστε ότι αυτά θα είναι λίγο πιο μικρά. Αυτό το συγκρίνω πάντα με τους κλασικούς controllers που έχουμε σε ένα κλασικό MVC pattern, όπου έχουμε ένα controller class, μέσα έχουμε κάθε function ορισμένο, κάθε ουσιαστικά instance function του controller, είναι και ένα action, οπότε αρχίζει και μεγαλώνει λίγο το αρχείο. Και μετά πάμε σε άλλα code sharing patterns, mixings, concerns και διάφορα τέτοια πράγματα. Οπότε αυτό το πράγμα λοιπόν δημιουργεί μια απόλυτη συμμετρία μεταξύ του URL και του folder. Και φυσικά το δημιουργεί ένα πολύ πιο εύκολο unit testing. Τώρα, αν όλο αυτό το βάλουμε σε ένα library, εμείς το ονομάσαμε Apico και ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Τώρα, γιατί το ονομάσαμε Apico? Αυτό είναι το URL, μπορεί να το χρησιμοποιήσετε, by the way. Και κάντε και κανένα star. Τζάμπα είναι. Λοιπόν, τι σημαίνει Apico? Apico στα ιταλικά σημαίνει κάθετο. Για όσους από εδώ ασχολούνται με ιστιοπλοεία, Apico είναι όταν η άγκυρα την ώρα που τη σηκώνει, όταν θες να φύγει το καράβι, είναι ακριβώς από κάτω. Οπότε μπορεί να ξεκινήσει το καράβι χωρίς να την πάρει μαζί του. Τώρα αυτό είναι το 80s, το retro reference που πρέπει να κάνω σε μια παρουσίαση. Αυτό είναι ο Πίκος Απίκος από τη φρουτοπία του Τριβιζά. Και ήταν στην ΝΕΤ. Εμένα μου θυμίζει κάτι, ήμουν 3 χρονών τότε, 4 τα πιζόταν. Φαντάζομαι περισσότεροι από εσάς. Λοιπόν, ωραία όλα αυτά. Το είπαμε Apico γιατί είναι API σε COA και απλά κούμπωσε το όνομα. Το COA, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένα πάρα πολύ lightweight HTTP framework σε Node. Είναι εξαιρετικό, παίζει με async awaits και όλα τα. Έχει μια λογική ουσιαστικά πολύ lightweight. Ξεκινάει με το απλό HTTP και ο κόσμος μπορεί να χτίσει πάνω σε αυτό ό,τι θέλει. Λοιπόν, να πάμε να δούμε λίγο κάποια από αυτά τα πράγματα που συζητήσαμε. Έχω ετοιμάσει εδώ ένα μικρό demo, ένα λεπτό. Λοιπόν, να κλείσω αυτά. Λοιπόν, βλέπετε, κάνω άλλο ένα. Λοιπόν, αυτό είναι το repo που σας έδειξα πριν. Είναι ο κώδικας και έχει και μερικά παραδείγματα μέσα του πώς χρησιμοποιείται. Μπορείτε να μπείτε να του ρίξετε μια ματιά. Ξεκινάμε κατευθείαν για τα παραδείγματα. Λοιπόν, πώς στείλουμε ένα... Λοιπόν. Εδώ είναι πώς χρησιμοποιώ ένα COA για να στήσω ένα πάρα πολύ απλό server. Συγγνώμη, λίγο zoom. Ωραία. Κομπλέ. Ωραία, λοιπόν. Όπως βλέπετε στην πρώτη γραμμή, ξεκινάω, φέρνω το COA. Φανταστείτε, ups. Το COA είναι τόσο bare minimum που ούτε body parser δεν έχει για το post, οπότε πρέπει να τον φέρεις για να παρσάρεις τα post. Και παράλληλα φέρνουμε το Apico library. Ξεκινάμε ένα COA application, χρησιμοποιούμε ένα middleware. Γενικά το COA δουλεύει με τη λογική των middlewares. Οπότε βάζουμε το body parser σαν middleware, που πρακτικά του λέει ότι το stream που έρχεται στο request είναι HTTP, είναι JSON, parser το, δώσαμε το JSON. Και ξεκινάμε να στήσουμε, και εδώ πρακτικά καλούμε το Apico, το library το δικό μας. Το Apico τι είναι, δεν είναι τίποτα άλλο από ένας απλός COA router. Λοιπόν, το API μας, όπως είδαμε πριν, κρύβεται όλο μέσα σε ένα folder που λέγεται API. Εδώ είναι οι ταινίες και εδώ είναι τα files που είδαμε πριν. Ας ξεκινήσουμε με το create. Το create είναι το action το οποίο χειρίζεται τη δημιουργία μιας ταινίας. Εδώ έχουμε βάλει ένα μικρό validation πριν από το controller. Αυτό είναι για να κάνουμε validate απλά τις παραμέτρους. Αυτό είναι προαιρετικό. Φτιάχνει μια ταινία. Τη βάζει στο collection, εντάξει, εδώ δεν έχω storage, είναι στη μνήμη όλο. Γυρνάει 201, τέλος. Μικρό, contained, κάνει μία δουλειά, super easy to test και super easy to understand. Αντίστοιχα το delete, info, update κτλ.
Πάμε να το δούμε λίγο στην πράξη τώρα αυτό. Λοιπόν, ξεκινάω το server μου, έτσι. Εντάξει, λίγο logging, ότι φόρτωσε όλα αυτά τα actions. Και ξεκινάω. Θέλει εντάξει το zoom. Ωραία, λοιπόν. Να κάνουμε ένα curl στο... Το αφήνω λίγο αυτό κάτω. Λοιπόν, ο server μας τρέχει στο 3000, το API μας τρέχει εδώ. Κάνουμε το πρώτο request. Not found, σωστά, γιατί το API μας είναι, ξέχασα αυτό, συγγνώμη, έχει ένα default prefix, αν είδατε πριν, σε περίπτωση που θέλεις να στήσεις πολλά τέτοια APIs. Λοιπόν, οπότε, αν δείτε εδώ, είναι API movies. Α, δεν έχω βγει ένα, συγγνώμη. Πρέπει να βάλω ένα method. Οπότε θα κάνω ένα list για αρχή. Μου λέει not found. Τι λάθος έχω κάνει, τι κάνει by default το curl. Κάνει get. Τι έχουμε εδώ. Post. Ωραία. Δουλεύει αυτό. Α, δουλεύει. Τέλεια. Το κλείσω. Οπότε εδώ βάζω ένα post. Πάλι not found. Τι έχω κάνει εδώ, παιδιά. Ο δαίμονας του demo. Ωραία, λοιπόν, έχω και ένα Vienna. Εδώ, στο πρώτο request, να το βάλω και με, να φαίνεται λίγο πιο ωραία, η απάντηση είναι κενή. Δεν έχω φτιάξει τίποτα. Πάμε να κάνουμε ένα creator, να δούμε πώς θα έδειχνε κάτι τέτοιο. Post όλα, δεν αλλάζω τίποτα. Οπότε, το μόνο που μένει να περάσω κάποια data. Ταινία είναι να περάσω ένα τίτλο. Οπότε, title, listen. Αυτό. Ωραία. Φτιάχτηκε 200 η απάντηση. 200. Ουψ. Δουλεύει αυτό. Όχι. Το κλείσα. Που κάτω δεν ανοίγει. Ωραία. Λοιπόν. 200 η απάντηση. Μπορώ να φτιάξω και άλλη μια ταινία. Και άλλη μια ταινία. Και τώρα να εκτελέσω αυτό που ήθελα πριν. Το list. Πήρα τα αποτελέσματα. Μια χαρά. Το formatting το κάνει το JQ, ένα τουλάκι για CLI, για να χειρίζεις ωραία JSON. Οπότε, ουσιαστικά έχουμε φτιάξει ένα API, στο οποίο φτιάχνω ταινίες και μπορώ και τις βλέπω. Μπορώ μετά, αντίστοιχα, να πω ότι θέλω να δω μια ταινία. Ούψ. Θέλω πληροφορίες για μόνο μια ταινία. Οπότε, για να το κάνω αυτό, τι θα έπρεπε να κάνω εδώ. Ποια μέθοδο θα καλέσω, με βάση αυτό που είδαμε πριν. Μία info, ωραία. Και εδώ θα περάσω ένα ID, το οποίο είναι αυτό. Ωραία. Τώρα εδώ, μάλλον είναι movie underscore ID, πρέπει να δω το κώδικα που έχω βάλει. Ωραία, movie underscore ID ήταν η παράμετρος. Οπότε φτιάξαμε ένα API και σχετικά εύκολα, δηλαδή 4 μέθοδοι, καθαρό είναι, μπορώ να φτιάξω πάρα πολλά resources και τα folders και τα αρχεία αντικατοπτρίζονται στο πώς είναι το API. Σούπερ μέχρι εδώ. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο κομμάτι τώρα. Μεγαλώνει η εταιρεία, φτιάχνουμε APIs και πρέπει να κάνουμε SDKs. Είναι καλό practice και πρέπει οι ομάδες να λειτουργούν αυτόνομα, ώστε να γλιτώσουμε το friction, αυτό που λέγαμε πριν. Χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα SDKs. Για μένα τα SDKs, είτε δουλεύετε σε κάποια enterprise εταιρεία, είτε δουλεύετε σε μια μικρή εταιρεία, σε μεγάλη, σε οτιδήποτε, πρέπει να ακολουθούν τα, ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο μεταχειριζόμαστε ένα operations project. Το life cycle του, τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε update δηλαδή, τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά γράφουμε τον κώδικα, το documentation και οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνει ένα open source project. Μερικά χαρακτηριστικά, αν απορριθμούσα τα πιο σημαντικά, είναι ότι πρέπει να το γράψεις μία φορά, να μην ουσιαστικά κάνεις maintain το SDK συνέχεια, που συνεπάγεται ότι πρέπει να κάνεις minimize το maintenance. Πρέπει να έχεις μεγάλο language support, γιατί δεν σημαίνει ότι όλες οι ομάδες χρησιμοποιούν τεχνολογία που έχεις. Οπότε, αν πας σε ένα SDK, μετά ο καθένας έγραφε το δικό του,
Αλλά εδώ πρακτικά πρέπει να πιάσεις μεγάλο language support για να μπορείς να έχεις πελάτες σε αυτό το SDK. Πρέπει να έχεις πάντα στόχο να κάνεις reduce το cross-code friction, να το κάνεις self-documented και να είναι και όσο το δυνατόν πιο stupid γίνεται, γιατί αν έχει μεγάλο learning curve, ο κόσμος δεν θα το καταλάβει και δεν θα το χρησιμοποιήσει. Οπότε, με βάση αυτά που είδαμε πριν, φαίνεται ότι το API μας θα μπορούσε, όλο αυτό το API που σχεδιάσαμε πριν, τα αρχεία, τα folders κτλ., θα μπορούσε να έχει αυτή τη δομή. Δηλαδή, εδώ είναι τα resources, με την τελεία είναι τα actions, και δεξιά είναι ένα array από τις παραμέτρους που παίρνει κάθε endpoint. Δηλαδή, το create παίρνει ένα τίτλο, το info παίρνει ένα move ID, το list δεν παίρνει τίποτα, το update παίρνει ένα ID και ένα τίτλο, το delete παίρνει ID κτλ. Οπότε αυτό το JSON αρχίζει λίγο και μας φαίνεται χρήσιμο. Δηλαδή αυτή η αναπαράσταση όλου μας το API είναι μια μορφή documentation, σωστά. Δεν μπορεί να το ξέρεις κάποιος να πεις, αυτά είναι τα endpoints, αυτές οι παραμέτρους παίρνουν. Οπότε αρχίζουμε και οδηγούμαστε προς κάπου. Εφόσον λοιπόν αυτό το JSON ουσιαστικά βγαίνει από το perfect symmetry που έχουμε μεταξύ των URLs, των paths και μπορούμε πρακτικά να το παράξουμε από αυτό, αν κάνουμε iterate, μπορούμε αντίστοιχα να το παρσάρουμε και στην πλευρά του client και να φτιάξουμε το SDK μας δυναμικά. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα API με 20 endpoints, ο κλασικός τρόπος φτιάχνω ένα SDK ποιος είναι. Πάω και γράφω 20 methods, μία για κάθε endpoint, βάζω το 21ο, πάω και γράφω το 21ο method στο SDK και ουσιαστικά αυτό έχει ένα αποτέλεσμα ότι το SDK το κάνω maintain όσο κάνω και το API. Σωστά. Οπότε εδώ φαίνεται ότι μπορώ να το παρσάρω και μπορώ σιγά σιγά να πω ότι αν το παρσάρω, χτίσω το namespace και για κάθε tail που φτιάχνω στις τελίτσες, ουσιαστικά περνάω μία μέθοδο request, αυτός είναι ο αλγόριθμος πρακτικά ο δυναμικός του SDK, μπορώ να φτιάξω ένα δυναμικό SDK με αυτό. Οπότε, το V1 θα έπαιρνε αυτό το API και θα το βάζει μέσα στο SDK. Αλλά μετά λέμε, ωραία, έχει το Σταύρο, ξέρω που είμαστε μαζί, λέει, να σου πω κάτι, μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Αντί να το βάζουμε στο API, μέσα στο SDK, συγγνώμη, το definition αυτό, αυτό το API definition, το API JSON, μπορούμε να το φέρουμε από το server στην αρχή με το που σηκώνουμε το SDK μας, να το κάνει broadcast στο server και να μην κάνουμε τίποτα και να κάνουμε τον ίδιο αλγόριθμο που κάναμε πριν. Οπότε πρακτικά το SDK, πρακτικά τι είναι? Είναι 10 γραμμές με metaprogramming, το οποίο τραβάει ένα API JSON, το παρσάρει και φτιάχνει ένα client δυναμικό. Και επειδή γράφουμε σε JavaScript, Ruby, Python και σε τέτοιες γλώσσες, αυτό γίνεται ακόμα πιο εύκολο. Οπότε αυτό λοιπόν σαν αποτέλεσμα έχει μια τέτοια μορφή, το οποίο τι σας θυμίζει? Τι είναι αυτό? Συγγνώμη. RPC, αλλά από κάτω είναι RPC, αλλά σε πρώτη, ας το πούμε έτσι, μια πρώτη μετάφραση είναι απλά κάποια methods invocations, το οποίο δεν ξέρεις τι κάνουν από κάτω, αλλά δεν σε αποδιαφέρει κιόλας, τη δουλειά σου την κάνεις. Οπότε κρύβεται όλο το HTTP από κάτω, τα verbs, τα οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε. Και πρακτικά, τα arguments των endpoints μας έχουν μετατραπεί σε method arguments. Οπότε αυτό σαν SDK είναι αρκετά εύκολο για κάποιον να το χρησιμοποιήσει, γιατί είναι απλά μέθοδοι. Αντίστοιχα σε Ruby θα μπορούσε να γίνει κάπως έτσι. Εντάξει, στη Ruby τους αρέσει να έχουν underscore αντί για τελείες, οπότε θα μπορούσε να γίνει κάπως έτσι ένα αντίστοιχο method invocation. Και όπως βλέπετε εδώ, και μεταξύ των δύο γλωσσών είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα, έτσι. Είναι ένα convention αυτό, μπορούσαμε να κάνουμε και με τελείες, δεν είναι εκεί το θέμα. Επόμενο κομμάτι. Ωραία, όλα αυτά τα κάναμε. Τι άλλο έχει ένα API? Έχει validations. Εδώ δράση είναι πονάνε τα πράγματα, πώς θα κάνουμε τα validations, θα μαλώνουμε πάρα πολλές ώρες, θα βάλουμε 422 για error code, 400 αιώνια deep page, τα engineering departments κτλ. Οπότε έχουμε αυτό το API JSON, λέμε, δεν βάζουμε ένα αστερίσκο όπως έχουν HTTP forms, ή HTML forms, συγγνώμη, για να δηλώνουμε ποια πεδία είναι must have και γιατί να το κάνουμε αυτό proactively και να το ξέρει το SDK. Μπορεί να σκεφτεί κάποιος ένα λόγο. Σωστά. Για να μην κάνουμε ένα request, αν οι παράμετροι είναι πάρα πολύ κακές από την αρχή. Δεν υπάρχει λόγος να πάμε στο server, να πάρουμε 422, να το παρσάρουμε κτλ. Ωραία.
Τα βάλαμε λοιπόν όλα αυτά και έχουμε ένα αντίστοιχο client. Λοιπόν, ο κώδικας του client βρίσκεται εδώ στο φάκελο SDK, ο κώδικας του library βρίσκεται εδώ, ο κώδικας του client βρίσκεται στο SDK. Οπότε πρακτικά αυτό που κάνω μέσα στο example είναι ότι φέρνω τον client από το διπλάνο φάκελο, εσείς μπορείτε να το φέρετε από το NPM, όλο είναι όπως μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Και θα δούμε λίγο τώρα εδώ τι κάνουμε με τη σειρά. Το μόνο που δηλώνω στο SDK είναι ένα server. Πού είναι? Αυτό αυτόματα από πίσω ξέρει να πάει να φέρει όλο το API definition. Ξέρει να φτιάξει τις μεθόδους του και μετά μου δίνει ένα API object, το οποίο είναι ένα δυναμικό object που φτιάχτηκε την ώρα που έγινε instantiate το SDK και μετά έχω όλες τις μεθόδους που έκανα και πριν. Μπορώ να φτιάξω μια ταινία. Το μόνο που προδίδει ότι έχει network call εδώ στη JavaScript είναι το await. Θα μπορούσε, δηλαδή σε μια άλλη γλώσσα που είναι blocking, θα μπορούσε να μην φαίνεται καμία διαφορά. Μπορώ να κάνω ένα listing μετά, μπορώ να κάνω ένα update και μπορώ να κάνω και ένα delete. Το ενδιαφέρον εδώ δεν έχει νόημα για την παρουσίαση να το κάνουμε, αλλά είναι να μπείτε λίγο στον κώδικα, όποιος έχει όρεξη να το δει, δηλαδή πόσες λίγες γραμμές κώδικα μπορεί να πετύχει σε αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά το μεγαλύτερο πλεονέκτημα δεν είναι αυτό. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι οποτεδήποτε έρθει κάποιος εδώ και προσθέσει ένα method, δηλαδή αύριο μεθαύριο έρχεται το product manager και λέει: παιδιά, θέλουμε να κάνουμε και ένα like. Να μπορεί κάποιος να κάνει like σε ταινίες. Ξεκινάει η ομάδα, το κάνει design, έχει τον backend developer, βγάζει εδώ ένα like.js και μετά όποιος χρησιμοποιεί το SDK έχει το like.js αυτόματα. Δεν έκανε bump version ποτέ. Τότε το discovery δούλεψε και απλά μπορεί κάποια στιγμή να έρθει στον κώδικα του εδώ και να κάνει api.movies.like με τα arguments που πρέπει να έχει. Ας το τρέξουμε και μία αυτό να δούμε πώς είναι. Ο server πρέπει να τρέχει. Ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν, οπότε, τρέχω αυτό. Να ξεκινάω όλα λίγο γρήγορα, να τα δούμε λίγο αναλυτικά. Πρώτο call, να φτιάξω μία ταινία. Περνάω τους παραμέτρους, φτιάχτηκε η ταινία. Κάνω ένα list με όλες τις ταινίες που έχω. Εντάξει, εδώ είχα και κάποιες από πριν. Είναι ταινίες που φτιάξαμε πριν, δεν έχω κάνει start το server, είναι στη μνήμη. Κάνω update μια ταινία, ξανακάνω list, να δω ότι πέρασε το update. Σβήνω μια ταινία, υπάρχει μια λιγότερη. Απλό. Οπότε, ουσιαστικά εδώ έχουμε πετύχει να έχουμε φτιάξει ένα SDK με πολύ γραμμές κώδικα. Το φτιάξαμε μία φορά. Είναι χαζό, με την έννοια ότι δεν ξέρει μέσα ούτε για μοντέλα, ούτε για ταινίες, ούτε για IDs, ούτε για titles, ούτε για τίποτα. Αυτό ξέρει να διαβάζει ένα endpoint, το οποίο βρίσκεται στο localhost. Ένα λεπτό. API. Έλα. Στο API V1 Discovery, αυτό είναι το μοναδικό get request που βγάζουμε, το οποίο πρακτικά είναι αυτό το JSON που σας έδειξα πριν. Δηλαδή, movies create title με αστεράκι, είναι υποχρεωτικό πεδίο, movies delete, movies info, movies list και movie update. Λοιπόν, ερωτήσεις πριν προχωρήσουμε στο τελευταίο μικρό κομμάτι, στην αποφώνηση. Ωραία, θα το κρατήσουμε για το τέλος. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο έξτρα. Ωραία όλα αυτά, και το rest ωραίο είναι, και αυτά ωραία είναι, όλα ωραία είναι. Τι άλλα πλεονεκτήματα έχουμε όταν έχουμε τα πάντα σε ένα post, σε ένα message, που το message είναι σε ένα JSON. Ουσιαστικά, όλη η αλήθεια για ό,τι κάνουμε για ένα request είναι μέσα σε ένα payload. Αυτό δημιουργεί αυτόματα πάρα πολύ μεγάλο portability και flexibility. Φεύγουμε από το HTTP. Πάμε σε άλλα πρωτόκολλα. MQP, RabbitMQ δηλαδή από κάτω. MQTT, για real-time applications. GRPC, της Google με protobufs. Όλα αυτά είναι payloads, είναι πρωτόκολλα τα οποία δουλεύουν με μια παρόμοια λογική. Τα πάντα τα περνάς μέσα σε ένα payload και χρησιμοποιείς μηνύματα. Οπότε, αν κάποιος
έρθει να μας πει, ρε, εντάξει, έχω φτιάξει ένα API, αλλά θέλω αυτό το πράγμα να μην είναι μόνο HTTP, θέλω να το περνάω και από ένα broker, από ένα bus, από ένα Kafka, που μας έδειξε πριν και ο Στέλιος, και θέλω πάρα πολύ γρήγορα τώρα να φτιάξω ένα API εκεί από πάνω και να φτιάξω διάφορα actions. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Ας πούμε με RabbitMQ, ένα παράδειγμα που έχουμε κάνει εμείς. Ουσιαστικά εκεί παίρνεις ένα μήνυμα, που είναι όλο ένα post, που στη δική μας περίπτωση το μήνυμα είναι όλο το περίοδο που στείλαμε πριν. Το topic, ουσιαστικά, το ματσάρεις με τη μέθοδο που κλήθηκε από το SDK σου και μετά ουσιαστικά σηκώνεις ένα core router μέσα εδώ και χειρίζεσαι τα πάντα με ένα topic. Οπότε, μετατρέψαμε ένα HTTP API σε ένα event-driven API με 4 γράμμες κώδικα. Γιατί έχουμε τα πάντα στο body. Αν είχαμε το ID και τις υπόλοιπες παραμέτρους στο path, δεν θα ήταν τόσο εύκολο. Για το δικό μας use case δούλεψε πάρα πολύ καλά αυτό. Τώρα, take away, για να κλείσουμε σιγά-σιγά. Το REST, όπως είπα και πριν, είναι τέλειο. Είναι πάρα πολύ ωραίο και κυρίως έχει το πλεονέκτημα ότι βοηθάει τον κόσμο να κατανοήσει το HTTP. Γιατί φέρνει πάρα πολλά concepts του HTTP στην επιφάνεια. HTTP verbs, payloads, requests, responses, και dynamic URLs. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ καλό design pattern. Ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλά ωραία alternatives, JSON-RPC, JSON-API, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο specification για το που κάνει περισσότερο focus στο πώς θα δομήσεις το payload σου, του request και του response, και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά με ό,τι δείξαμε παραπάνω ή συμπληρωματικά με ένα RESTful API design, οπότε ρίξτε μια ματιά, αξίζει. GraphQL, πολύ hot και πολύ ωραίο. gRPC, από τα αγαπημένα μου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν framework, είναι με binary protocol κτλ. Είναι πολύ ωραίο, ρίξτε μια ματιά. Η ουσία είναι, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο για την κατάλληλη δουλειά. Προσπαθήστε να σκέφτεστε ουσιαστικά τι ταιριάζει περισσότερο σε αυτό που πάτε να κάνετε. Και οτιδήποτε άλλο θέλετε, εδώ είμαστε, να τα συζητήσουμε. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.